Ανεστάτωση επικρατεί στην αγορά του φαρμάκου, κάτι το οποίο αργά ή γρήγορα θα έχει αντίκτυπο και στους πολίτες. Οι φαρμακαποθήκες, οι οποίες προμηθεύουν τα φαρμακεία με σκευάσματα, βαράνε κανόνι και χιλιάδες φαρμακεία βρίσκονται στο κόκκινο. Η έλλειψη ρευστότητας που παρατηρείται οδηγεί στο να μην γεμίζουν πλέον τα ράφια των φαρμακείων, ενώ οι οφειλές των ασφαλιστικών οργανισμών στους φαρμακοποιούς επιτείνουν ακόμη περισσότερο το πρόβλημα. Οι φαρμακοποιοί, οι οποίοι πλέον κρούν τον κόδωνα του κινδύνου, ζητούν να βρεθεί εδώ και τώρα λύση το πρόβλημα, ώστε να μην στερηθούν οι ασφαλισμένοι τη φαρμακευτική περίθαλψη από το νέο έτος. Εμείς πιστεύουμε ότι αυτή η κατάσταση της παραμονής χωρίς εξόφληση των δαπανών θα οδηγήσει στο να μην μπορεί να πάρει κανένας φάρμακα από την πρώτη του έτους. Κάνουμε τελευταία έκκληση αυτή τη στιγμή, γιατί δεν μένουν παρά 10 μέρες μέχρι το τέλος του έτους, να εξευρεθούν πόροι για να πληρωθούν τα παλαιά χρέη των ασφαλιστικών ταμείων. Ειδικά τώρα με την δημιουργία του ΕΟΠΗ, που θα συγκεντρωθούν όλα τα ταμεία σε ένα, έχουμε βάσιμες υποψίες ότι δεν θα μπορεί το κράτος να ανταπεξέλθει από τη στιγμή που δεν υπάρχουν επαρκή κονδύλια στον προϋπολογισμό για την κάλυψη αυτών των αναγκών. Παράλληλα, πήγαμε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Επιτροπή του Όλη Ρεν, ζητήσαμε και από την Ευρώπη έκτακτη χρηματοδότηση ή εξεύρεση λύσης για να λυθεί το πρόβλημα της ρευστότητας των ασφαλιστικών ταμείων και πιστεύουμε ότι τουλάχιστον από τη μεριά μας κάναμε ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό για να βρούμε μια λύση. Άξιζε να σημειωθεί πως τα 121 εκατομμύρια ευρώ έφτασαν στις 8 Δεκεμβρίου οι οφειλές των ασφαλιστικών οργανισμών προς τους φαρμακοποιούς. Από το ποσό αυτό, 19,7 εκατομμύρια ευρώ είναι τα χρέη των ταμείων για τα φάρμακα υψηλού κόστους. Αρκετά από αυτά οι ασθενείς θα προμηθεύονταν από τα φαρμακεία των νοσοκομείων, ενώ σήμερα και από τα ιδιωτικά φαρμακεία πλην των δικαιούχων του ΕΟΠΗ, οι οποίοι από την 1η Δεκεμβρίου τα παίρνουν μόνο από τα φαρμακεία του ΙΚΑ. Όπως και να έχει αποτελεί βραχνά για τους φαρμακοποιούς, καθώς αρκετές εταιρείες απαιτούν την καταβολή του ποσού μαζί με την παραγγελία, κάτι το οποίο αδυνατούν να πράξουν οι φαρμακοποιοί, χρηματοδοτώντας με τον τρόπο αυτό το σύστημα.